Κάθισε εδώ, ναι. Γιατί πρέπει να καλωσορίσουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο που του αφήνουμε και την αμφίεση τη δική σου, τη δική μου και των παιδιών. Και τον περιμένουμε πώς και πώς. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται για αυτή τη μεταμφίεση. Τη σημερινή όλης της ομάδας εδώ της εκπομπής. Έχετε να δείτε και πολλά άλλα. Και το στολισμό του στούντιό μας, έτσι που είναι υπέροχο, πολύχρωμο. Να πάμε να υποδεχτούμε και τον έχουμε υποδεχτεί ήδη. Τον αγαπημένο μας παιχνιδάτο Μουστάκα, ο οποίος είναι και σήμερα εδώ. Λοιπόν. Παρακαλώ και μας φέρνει την καλύτερη είδηση της ημέρας. Ποια είναι αυτή, θα τη μάθουμε. Θα τη μάθουμε, αλλά θέλω να κάνεις λίγο υπομονή, Ποσειδώνε μου. Γιατί θέλω να θυμηθείτε ότι σήμερα κληρώνουμε τον τεράστιο διαγωνισμό που έχουμε μαζί με τον αγαπημένο παιχνιδά στο τέλος της εκπομπής. Αλλά μέχρι τότε θέλω εσείς να τρέξετε στα social media της εκπομπής μας, να δηλώσετε τη δική σας συμμετοχή, να κάνετε like, να κάνετε το σχόλιο που πρέπει, να μας γράψετε τι θα θέλετε να ντυθείτε. Νομίζω ότι αρκετές ιδέες πήρατε και από εμάς εδώ. Πάρα πολύ εύκολα τα βήματα, γιατί μόνο στον αγαπημένο παιχνιδά θα βρούμε τις πιο όμορφες, τις πιο πρωτότυπες και τις πολύχρωμες αποκριάτικες στολές που χρειαζόμαστε στη ζωή μας και φυσικά τα κατάλληλα αξεσουάρ για να εμπλουτίσουμε το look μας και να κάνουμε εντύπωση όπου και αν πάμε, γιατί ξέρεις τι θα γίνει φέτος. Γιατί ο Μουστάκας θα φορεθεί πολύ, φίλες και φίλοι, φέτος. Πάμε να δούμε την καλύτερη είδηση της ημέρας. Τους γλέντισε και γλεντήσαμε με το γλέντισμα που τους έκανε. Ένα χειροκρότημα στο Μίλτο Τεντόγλου. Σ' αγαπάμε, Μίλτο. Τους έκανε εκεί στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Ξηγήθηκε ο Μίλτος έτσι ακριβώς όπως έπρεπε. Τους έδωσε τα παπούτσια στο χέρι, κυριολεκτικά και μεταφορικά, φίλες και φίλοι, διότι ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κολλάει βεβαίως σε ακυρώσεις συγκεκριμένων αλμάτων, τα οποία είναι τα κορυφαία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την απόδοση φέτος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, γνωστό, χθες μάθαμε, το μεταφέραμε και από την εκπομπή, ότι στο αντίστοιχο πρωτάθλημα έφτασε τα 8.40. Ακυρώθηκε όμως το άλμα το αυτό χθες το μεσημέρι, εξαιτίας του ότι φορούσε άλλο χρώμα παπούτσια. Εν ολίγης αυτό συνέβη, φίλες και φίλοι. Και τι έκανε ο άτιμος, ο Θεός που κινδυνεύω κι εγώ να μου πάρει τα σκύφτρα, ο Θεός. Δεν πειράζει, να στα πάρει ο Μίλτος, δεν πειράζει. Η Λευτέρη μου, Παύλα, Ποσειδώνα μου. Πήδηξε στα 8.41 και εδώ θέλει χειροκρότημα. Στο Λιεβέν στη Γαλλία και έχει σημασία όχι μόνο το 8,41 που πέτυχε, το πώς ξεκίνησε. Γιατί ξεκίνησε με το πρώτο του άλμα που ήταν 8,32, 8,37 στην πορεία, 8,34 το τρίτο και το τέταρτο έρχεται στο 8,41. Και ο δεύτερος σε σειρά είχε μια απόσταση να πεις στα 8,6 μέτρα, ήταν ο Σουηδός Μόντλερ. Έχει σημασία λοιπόν και αυτό, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, εγώ αυτό το βήμα, αυτό το άλμα μάλλον, μπορώ να το κάνω οποιαδήποτε στιγμή επιθυμώ. Όποτε θέλω, λοιπόν, κάνω 8.40 και πει, πάνω. Το είχε πει. Ακυρώστε με, δεν πιάσανε ούτε τα αντιτόπινγκ κοντρόλ τα οποία μου κάνατε τρεις φορές. Εγώ θα φτάσω εκεί που θέλω να φτάσω. Και το έκανε ο άτιμος, πήγε στα 8.41. Πολλά μπράβο, βέβαια έχει βοήξει το Twitter, θα πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, όπου στολίζουν κανονικότατα την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Έτσι, μετά για την ακύρωση του άλματος του Μίλτου. Όλη η Ελλάδα στο πλευρό του Μίλτου, κάτι που ο ίδιος έσπευσε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και έδειξε την ικανοποίησή του για το πόσο πολύ του στάθηκαν όλοι οι Έλληνες με τις ανακοινώσεις τους, με τις αναρτήσεις τους. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ο αντίλογος. Λέμε το ένα, να λέμε, ναι, και βέβαια, το άλλο. Ναι, φυσικά. Είναι αυτοί οι οποίοι αναφέρουν ότι από τη στιγμή που αποτελούσε έναν όρο για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο αγώνισμα, θα έπρεπε να τηρηθεί. Όπως ήταν. Σωστά. Ήρθε όμως και ο Μίλτος, όπως και η Κατερίνα Στεφανίδη και το επιβεβαίωσε, ότι δεν πέρασε κάποιος να ελέγξει και να τσεκάρει τα παπούτσια αυτό του σημαίνει, όπως θα έπρεπε. Είναι σαν να μου λες ότι εσύ θα παρανομήσεις όταν η αστυνομία δεν θα είναι μπροστά. Παρανόμησε, άλλο χρώμα φορούσε. Όχι, θέλω να σου πω. Άλλο κάτι αντίστοιχο. Εκείνος περίμενε ο καημένος. Είχε να κάνει με το ύψος της όλας. Και ελάχιστα χιλιοστά και, το χρώμα. Και το χρώμα. Εκεί ήταν το θέμα, απλά εμείς κρατήσαμε το χρώμα. Εντάξει, αλλά εγώ νομίζω ότι θα απαντήσει και η ίδια η εταιρεία που τα δημιούργησε και κάπως λίγο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα τα παπούτσια αυτά. Όπως και να έχει, είναι εξαιρετικό. Μένουμε στο πείσμα του Μιλτιάδη Τεντόγλου, ο οποίος έκανε την υπέρβαση μετά από όσα δέχτηκε. Το επόμενο του άλμα, πόσο να είναι δηλαδή. Θέλει να πάει στα 9, το έχει πει. Θα φτάσει σίγουρα. Ίσως έχει να κάνει με το πώς θα τον εκνευρίσουν ακόμα. Δηλαδή, άμα το ακυρώσουν και αυτό. Ίσως είναι πούς και αυτό, είναι μια όθηση παραπάνω να πει. Για το έχει πει, η όθησή του είναι από την κοπέλα του που τον νευριάζει. Ναι. Τα νεύρα τα κάνει. Επίσης, το Twitter βούηξε και λέει: να μεγαλώσετε λίγο το σκάμα, σε λίγο δεν θα το φτάνει. Ακυρώστε τον ξανά για να πηδήξει στα 9 μέτρα.
Ποσειδώνα, μεγάλωσε. Τον εδώ. Δεν βλέπω, έχω. Ναι, ναι, είναι τη ηλικία σου, μην νομίζει. Τι γράφω εδώ. Και με γόβε πάλι ρεκόρ θα έκανε. Και με γόβε πάλι ρεκόρ θα έκανε. Μα δεν υπάρχει, δεν το είτε. Το σκάμα με το ένα πόδι και πάλι θα βγει πρωταθλητή. Δηλαδή, είναι εξαιρετικό. Θα τα καταφέρει όπω και την κατάσταση που διαμορφώθηκε με το Μίλτο Τζεντόβιτ. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε μουστάκα μα για όλα. Ευχαριστούμε παιχνιδάκι ακόμη μία φορά. Γιατί είμαστε και πολύ ωραίοι σήμερα, θέλω να πω. Και ευχαριστούμε πολύ. Μην ξεχνάτε γρήγορα δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό σα, παρακαλώ πολύ. Κλήρωση θα γίνει από το Θεό Ποσειδώνα εδώ. Εδώ στο τελευταίο μέρο εκπομπή, γι' αυτό θα κάνετε λίγη υπομονή, αλλά μέχρι τότε τρέξτε στα social media. Λοιπόν, σε λίγο μας καμακώνουμε κολοκυθόπιτα, όχι ψάρι, κολοκυθόπιτα. Εσύ πιάνεις με αυτό, μια χαρά. Μια χαρά. Ναι, καλέ. Και ναι, πάμε, ευχαριστούμε. Τι είναι το παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι ανυπομονησία. Το παιχνίδι είναι χαρά. Είναι έκπληξη. Είναι μαγεία. Το παιχνίδι είναι παρέα. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είναι αγάπη. Το παιχνίδι είναι όνειρο. Το παιχνίδι είναι μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.